σήμερα κερδίσαμε το δυσκολότερο μέχρι τώρα παιχνίδι μέσα στο πρωτάθλημα. Με 3-1 σετ. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκατε σε κάποια σημεία του αγώνα. Αλλά όταν έπρεπε ήσασταν δυναμικές και πήραμε το παιχνίδι. Ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι στη Σερβία με τη Βυζούρα και μετά στο μέτσο με το Παναθηναϊκό. Εκτός από το παιχνίδι στη Σερβία κρίνεται και η πρόκριση. Πιστεύεις ότι αν η ομάδα κερδίσει το Παναθηναϊκό έχει πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα? Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τα ντέρμπι αυτά. Σε σχέση με πέρυσι μεταφέρουμε τους βαθμούς από τον πρώτο γύρο, οπότε θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε πρώτοι. Δεν είναι το ίδιο όπως και πέρυσι είχαμε κατακτήσει, γιατί είχαμε και προβλήματα μόνο, αλλά μετά είχαμε ίσους βαθμούς και τις άλλες ομάδες. Είναι ένας μήνας πάρα πολύ δύσκολος για την ομάδα, έχει συνέχεια δύσκολα παιχνίδια, αλλά αυτό είναι και στο τέλος μπορεί να χαρακτηριστεί και ως καλύτερο για την ομάδα που μπορεί να κρατάει μια φόρμα. Σήμερα ήταν, θεωρώ, ένα ωραίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κανείς δεν λέει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, οπότε ήταν λογικό να θέλει και αυτός εξίσου τόσο πολύ την νίκη όσο και εμείς. Παίξανε καλά σημαντικά σημεία στα οποία εμείς δεν παίξαμε όσο θα έπρεπε. Αλλά στο τέλος πάντα μετράει η νίκη και σίγουρα την παίρνει και ο καλύτερος. Οπότε... Ευχαριστώ.